Λοιπόν, καλωσορίζω στη τηλεφωνική γραμμή τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Καλό μεσημέρι, κύριε Βορύδη. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, ξέρετε τι λένε τώρα, τα ξέρετε εσείς και αυτά, γιατί είσαστε χρόνια στην πολιτική. Μέχρι να μάθουμε από τον Πρωθυπουργό αν τελικά θα καταφύγει νωρίτερα σε εκλογές, κοιτάμε τον Υπουργό Εσωτερικών, διότι υπάρχουν κάποιες διατάξεις τυπικές μεν, αλλά πρέπει να περάσουν από το Κοινοβούλιο, και ένα τέτοιο νομοσχέδιο κατατέθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή και είπαμε όλοι μαζί, οπ, να το. Έτσι είναι. Όχι, γιατί δεν συνδέεται το νομοσχέδιο με τις εκλογές, υπό την έννοια ότι προφανώς από τώρα και μέχρι τις εκλογές, και αυτό είναι κάτι που ήδη έχουμε ξεκινήσει να το κάνουμε, γίνεται και με αυτό το νομοσχέδιο, έχει γίνει και με υπουργικές αποφάσεις, υπάρχουν μια σειρά από πράγματα που έχουν να κάνουν με την προετοιμασία, τη θεσμική προετοιμασία των εκλογών. Το νομοσχέδιο αυτό. 12 μήνες πριν. Αυτό κάνατε τον Οκτώβριο. Θα μπορούσε. Λέω, θα μπορούσε. Αλλά, αυτό λέω και εγώ. Να σας πω. Ναι. Εγώ έχω ένα σχέδιο δράσης. Ναι. Το σχέδιο δράσης του Υπουργείου μου έλεγε ότι θα πρέπει μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2022 να έχω αναλάβει μια πρωτοβουλία νομοθετική προκειμένου να συμμορφωθεί η χώρα σε σχέση με τη θέσπιση εφαρμοστικών μέτρων για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Τι είναι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών? Είναι ένας αμεσοδημοκρατικός θεσμός στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι πολίτες μπορούν να μαζέψουν υπογραφές και να θέσουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρόταση νομοθεσίας. Για να γίνει αυτό, πρέπει να έχουν υπάρξει ορισμένα εφαρμοστικά μέτρα, δηλαδή μια πλατφόρμα, ένας τρόπος ελέγχου των υπογραφών. Πρέπει να έχουν υπάρξει κάποιες ρυθμίσεις. Είχα λοιπόν σαν υποχρέωση να το κάνω αυτό. Αυτό ήταν μια πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε από τη Διεύθυνση Εκλογών, και η Διεύθυνση Εκλογών, σωστά, μαζί με αυτό λέει: δύο λεπτά, εδώ έχουμε και να που το έχουμε έτοιμο, δεν το κάνουμε, μην αλλάξει το αφεντικό και μετά τρέχουμε να προλάβουμε. Μην αλλάξει το αφεντικό. Τώρα που το έχουμε το νομοσχέδιό μας, να βάλουμε και τις εκκρεμότητες μας, να είμαστε μια χαρά έτοιμοι και να έχουμε τακτοποιήσει τα θέματα. Και μετά ο Πρωθυπουργός θα σας αποφασίσει ό,τι θέλει, όποτε θέλει. Ο Πρωθυπουργός ούτως ή άλλως αυτό το προνόμιο του να αποφασίσει για τις πρόορες εκλογές, για την προορό του προνόμου, το έχει. Ναι. Τώρα, δεν το συνδέω, δεν νομίζω τώρα ότι ο Πρωθυπουργός θα ασχολεί το πάρα πολύ με το αν έχουμε τελειώσει το νομοσχέδιο αυτό. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι συνδέονται τα δύο πράγματα στην απόφαση του. Δεν το πιστεύω. Εντάξει, εμείς επιμελείς είμαστε στο Υπουργείο Εσωτερικών, θα τακτοποιούμε τα θέματα. Εμείς πάλι το πιστεύουμε, αλλά τώρα δεν χρειάζεται να συμφωνήσουμε σε αυτά τα ζητήματα, γιατί καταλαβαίνω, Υπουργός Εσωτερικών είστε, δεν μπορείτε να πείτε και πολύ περισσότερα. Ούτε να προκαταλάβετε την άποψη του Πρωθυπουργού, η οποία από ό,τι καταλαβαίνω θα οριστικοποιηθεί προς τα τέλη του καλοκαιριού. Τώρα θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο. Στο ρεπορτάζ μιλάω κάθε μέρα με διάφορους εκεί από την κυβέρνηση, κυβερνητικά στελέχη, υπουργούς κλπ. Τον τελευταίο καιρό ακούω πολύ συχνά το όνομά σας. Περιμένω από τον Υπουργό Εσωτερικών προσλήψεις για το ΕΣΥ, λέει το Υπουργείο Υγείας. Περιμένω έγκριση για προσλήψεις στην εκπαίδευση, λέει το Υπουργείο Παιδείας. Όλοι κάτι περιμένουν από το Υπουργείο Εσωτερικών. Έχετε κάποιο σχέδιο αναβαθμισμένο, δηλαδή πέραν των προϋπολογισμένων, για προσλήψεις στο δημόσιο τομέα? Όχι, αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή υπήρξαμε τελικά στη δουλή αυστηρή και επιμελή σε όλο το προηγούμενο διάστημα, αυτή τη στιγμή η φετινή χρονιά είναι μια χρονιά που ενδεχομένως μας επιτρέπει, τηρώντας απαρέκκλητα και τη διεθνή δεσμεύση της χώρας και τον προγραμματισμό μας και το ένα προς ένα, μας επιτρέπει να έχουμε έναν αριθμό προσλήψεων, τον οποίο θα το προσδιορίσουμε. Δηλαδή τώρα ξεκινάει ο κύκλος, τώρα που μιλάμε, ξεκινάει ο κύκλος του προγραμματισμού προσλήψεων. Ο τακτικός κύκλος του προγραμματισμού προσλήψεων. Έχουμε καλές. Τις έχετε αθροίσει αυτές για να έχουμε μια εικόνα μέχρι το τέλος του έτους πόσες θα είναι περίπου, συνολικά? Κοιτάξτε, συνολικά υπάρχει ένας αριθμός της τάξης των 24.000. Πόσο? 24.000. Ναι. Ναι. Αλλά εκεί κανείς θα πρέπει να δει και ορισμένες δεσμεύσεις που, ας το πω, μπορεί ήδη να έχουν αναλυφθεί ή είναι επαναλαμβανόμενες αιτήσεις. Οι στρατιωτικές σχολές, για παράδειγμα, κάθε χρόνο παίρνουν έναν αριθμό. Οι αστυνομικές σχολές κάθε χρόνο παίρνουν έναν αριθμό. Η Εκκλησία της Ελλάδος κάθε χρόνο παίρνουν έναν αριθμό. Αλλά θέλω να σας πω ότι
Θα δούμε τελικώς το πώς διαμορφώνεται η τελική τιμή. Και αυτό είναι μέρος της εργασίας την οποία κάνουμε στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων. Επομένως, τώρα τι θα γίνει. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι φορείς και για τις επόμενες δύο εβδομάδες θα μας καταθέτουν τα αιτήματά τους. Θα μας λένε λοιπόν ότι εγώ χρειάζομαι τόσους, εγώ θέλω τόσους, πόσους, ποιες ειδικότητες, τι τους θέλουν κτλ. Και εμείς εν συνεχεία πρέπει να κάνουμε την προεργασία μας, να θέσουμε τις προτεραιότητες, τις πολιτικές προτεραιότητες στα ζητήματα των προσλήψεων, να δούμε ποιες είναι οι υπηρεσίες που πρέπει να ενισχύσουμε παραδείγματος χάρη περισσότερο. Και εκεί απάνω θα διαμορφώσουμε και τους τελικούς αριθμούς για το τι θα πάρει ο καθένας. Ποιος είναι ο τομέας που κατά τη γνώμη σας χρειάζεται επιγόντως συμπλήρωση προσωπικού? Ας πούμε, για παράδειγμα, ακούω ότι τα νοσοκομεία έχουν ένα πρόβλημα κυρίως στο νοσηλευτικό προσωπικό και μετά την αναστολή που τέθηκαν. Ναι, όχι, το νοσηλευτικό προσωπικό. Έχουμε 15.000 νοσηλευτές. Δεν έχουμε το θέμα. Τα νοσοκομεία έχουν κάποιες εστιασμένες ανάγκες τις οποίες τώρα κάπως θα τις καλύψουμε με επικουρικό προσωπικό. Και από εκεί και πέρα περισσότερο θα έδινε έμφαση σε γιατρούς. Θεωρώ ότι το νοσηλευτικό προσωπικό είναι υπερπλήρες στην παρούσα φάση. Εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να προχωρήσει και να εξυπηρετήσει κάτι το οποίο έχει γίνει, βρίσκεται στα χέρια του ΑΣΕΦ τώρα και γίνεται επεξεργασία της προκήρυξης των 4.000 μονίμων πλέον νοσηλευτών. Αυτό έχει τελειώσει, έχουν τελειώσει οι κατανομές από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας και βρίσκεται στα χέρια του ΑΣΕΦ για να σηκώσει την προκήρυξη. Είναι κάτι το οποίο το ΑΣΕΦ έχει δώσει προτεραιότητα. Θέλω να ελπίζω ότι μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχουμε τελειώσει και με αυτό. Δεν θα σηκωθεί η προκήρυξη για τους 4.000. Έχουμε ένα προγραμματισμό για δημοτική αστυνομία, θα δώσουμε δημοτική αστυνομία. Έχουμε ένα προγραμματισμό για μηχανικούς του Δήμου και θα στελεχώσουμε τώρα 150 ψηφίδων. Στην υγεία θα δώσουμε γύρω στους 250 με 300 επικουρικούς, κυρίως πληρώματα ΕΚΑ. Στην υγεία κάναμε τον προγραμματισμό μας για το τακτικό προσωπικό, είναι 8.500 το συνολικός αριθμός που θα δώσουμε. Στην παιδεία. Στην παιδεία, ναι. Γιατί αυτό μας είχε πει και η Υπουργός Παιδείας, ναι. Ναι, στην παιδεία θα δώσουμε 8.500, αλλά από ότι, ας πούμε, στην παιδεία ο αριθμός των μονίμων προσλήψεων που έχει δει η παιδεία τα τελευταία χρόνια δεν τον έχει δει ποτέ. Έχει δει μια δεκαετία. Έχουμε δώσει, φτάνουμε κοντά στους 24.000 μόνιμες προσλήψεις. Εδώ έχω μια απορία. Μιλώ στην τριετία, έτσι. Ναι. Αυτό το ένα προς ένα που λέγατε, δηλαδή η δέσμευση ότι για κάθε έναν υπάλληλο που αποχωρεί, ένας προσλαμβάνεται και όχι παραπάνω. Είναι δέσμευση που προκύπτει από τις μνημονιακές υποχρεώσεις ή είναι ένας αυτοπεριορισμός της ίδιας της κυβέρνησης, της πολιτείας? Ήταν δέσμευση η οποία προέκυπτε από τις μνημονιακές υποχρεώσεις, αλλά ενώ τώρα φεύγουμε από την σημαντική. Ο οποίος προέρχεται από τις επιλογές που κάνει η κυβέρνηση. Άρα, όταν θα φύγει η ενισχυμένη υποπτία στις 20 Αυγούστου, δεν αλλάζει το μείγμα, παραμένει το ίδιο. Για μας δεν θα αλλάξει, θα παραμένει το ίδιο μείγμα. Και μάλιστα φέτος είναι και η πρώτη φορά που πάλι χωρίς αυτό να ανήκει στους μνημονιακούς περιορισμούς. Επιλέξαμε να νομοθετήσουμε έναν περιορισμό κατά 10% του προσωπικού. Μείνετε πιο κοντά στο τηλέφωνό σας, γιατί τώρα τελευταία σας ακούω διακοπές. Λέω ότι φέτος νομοθετήσαμε για πρώτη φορά ένα ανώτερο όριο εκτάκτου προσωπικού, γιατί εκτός από το μόνιμο προσωπικό της μόνιμης προσλήψης, υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός, πολύ σημαντικός αριθμός στο δημόσιο, εκτάκτου προσωπικού. Το οποίο καλύπτει ορισμένες φορές πράγματι έκτακτες ανάγκες. Για παράδειγμα, θέλουμε ναυαγοσώστες. Ναυαγοσώστες δεν τους θέλουμε όλο τον χρόνο. Ναι. Θέλουμε προσωπικό εποχιακό για τα απορρίμματα στους τουριστικούς δήμους. Δεν τους θέλουμε όλο τον χρόνο. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα έκτακτο προσωπικό. Θέλουμε καθαρίστες στα σχολεία. Οι καθαρίστες στα σχολεία έχουν ένα δεκάμινο κύκλο. Δεν είναι για όλο τον χρόνο. Άρα λοιπόν φέτος θέσαμε ένα όριο να μειώσουμε, νομοθετικό όριο, με κυβερνητική επιλογή, με την επιλογή του Υπουργείου Εσωτερικών, με επιλογή δική μου, να μειώσουμε κατά 10% το έκτακτο προσωπικό, και είναι στόχος τον οποίο έχουμε επιτύχει. Ναι, και μάλιστα έληξαν οι συμβάσεις στους Δήμους και φώναζαν οι Δήμοι το τελευταίο μήνα, πριν από ένα μήνα περίπου θυμάμαι, ότι κάλυπταν πάγιες ανάγκες και δεν έπρεπε να φύγουν αυτοί. Μα αυτές ήταν προσλήψεις οι οποίες είχαν γίνει για το COVID. Πώς να είναι πάγιες, δεν μπορεί να είναι πάγιες. Άρα λοιπόν είχαμε δώσει έναν αριθμό, σημαντικό αριθμό προσλήψεων COVID.
Και συνεχεία, από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν μέτρα COVID στα οποία να εμπλέκεται η τοπική αυτοδιοίκηση, όταν έληξαν οι συμβάσεις, αυτές οι συμβάσεις δεν ανανεώθηκαν. Αυτό το πάγιο και διαρκή, το οποίο επειδή δηλαδή, γιατί προσέξτε το αναδεπιχείρημα, πράγματι τους πήραμε τους ανθρώπους αυτούς που εργάστηκαν για έναν ορισμένο χρόνο στους Δήμους όταν ήταν η πρώτη φάση της πανδημίας. Επειδή παρέμενε η πανδημία όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ανανεώσαμε νομοθετικά τις συμβάσεις. Ωραία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορεί να γίνεται για πάντα, ούτε και μπορεί να δημιουργείται μια αξίωση μονιμοποίησης χωρίς την τήρηση των προϋποθέσεων του ΤΣΕΠ και χωρίς την τήρηση του προγραμματισμού προβλέψεων, μονιμοποίησης επειδή σε κάποιον ανανεώθηκαν οι συμβάσεις, ενώ ήταν σαφές ότι αυτές οι συμβάσεις ήταν για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία. Άρα λοιπόν δεν ήταν σωστό το αίτημα αυτό και θεωρώ ότι η μεγάλη πλειοψηφία των δικαστηρίων έτσι το έχει αντιμετωπίσει, τις απορρίπτεις αιτήσεις αυτές. Τώρα, μιας και σας έχω στην τηλεφωνική γραμμή να συζητήσουμε και κάτι πολιτικό, παρακολουθώ τώρα από την περασμένη Παρασκευή μια σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης για την Νοβάρτης. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε σήμερα ότι ψάχνεται ημερομηνία για εκλογές, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να παραδεχθείτε ότι αυτό που λέγατε, ότι υπήρξε μια σκευωρία για την Νοβάρτης με κατηγορητήριο για 10 πολιτικά πρόσωπα, δεν ισχύει πια με τη βούλα της δικαιοσύνης. Τι λέτε? Κοιτάξτε τώρα, η πραγματικότητα τώρα ποια είναι, γιατί νομίζω ότι κανείς πρέπει να δει τη μεγάλη εικόνα, και ας πω ποια κατά τη γνώμη είναι η μεγάλη εικόνα. Ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε να δούμε υπουργούς κατηγορουμένους. Αυτή τη στιγμή, από την πρώτη φορά αριστερά, έχουμε κατηγορούμενο τον κύριο Παπά. Με τη βούλα του Δικαστικού Συμβουλίου παραπέμπεται ο κύριος Παπάς και έχουμε και κατηγορούμενο τον κύριο Βαγγελόπουλο. Αυτά τώρα δεν είναι πολιτικές διώξεις, δεν είναι δηλαδή η παραπομπή της Βουλής, είναι πλέον επικυρωμένα αυτά με δικαστικά συμβούλια. Ναι, τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι εσείς υποστηρίζετε επί χρόνια ότι αυτό το κατηγορητήριο ήταν στημένο από μια ομάδα ανθρώπων που ήθελαν ντε και καλά να εξοντώσουν πολιτικά 10 πολιτικά πρόσωπα. Και αυτό δεν προέκυψε από την έρευνα της δικαιοσύνης. Αυτό λέει. Εντάξει. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι εμείς κάναμε την κρίση που κάναμε, υπήρχαν τα στοιχεία τα οποία υπήρχαν, τα αξιολογήσαμε και τα αξιολογήσαμε στη Βουλή με έναν ορισμένο τρόπο. Πράγματι το Δικαστικό Συμβούλιο κάνει μια διαφορετική σκέψη ως προς αυτό. Όμως δεν αναιρεί το γεγονός ότι παραδείγματος χάρη για την υπόθεση Βγενόπουλου παραπέμπει. Ή για την υπόθεση. Έτσι, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν πλέον υποθέσεις για τις οποίες ο κ. Παπαγγελόπουλος παραπέμπεται. Άρα, όταν παραπέμπεσαι για κατάχρηση εξουσίας. Πιστοποιείται δηλαδή, ότι έκανε παρεμβάσεις σε δικαστικούς λειτουργούς. Ναι, πράγματι. Σωστά. Για κατάχρηση εξουσίας. Δηλαδή για κακουργηματικές πράξεις. Άρα, λοιπόν, τώρα το να επέρεται κάποιος γιατί έχει τοποθετήσει έναν άνθρωπο ως αναγνωτή υπουργό δικαιοσύνης, ο οποίος αυτή τη στιγμή παραπέμπεται με 3 κακουργήματα, μιλάμε για τον κ. Τσίπρα, ή να λέμε τώρα, εντάξει, ο κ. Παπάς δεν πήγε για κακούργημα. Πήγε βέβαια για πλημέλημα, δηλαδή την έχει κάνει ουσιαστικά την στραβή, έχει κάνει την. Κάνει. Βασίλος, το αποδίδεται, δεν ξέρω αν έχει κάνει την κάνει. Το αποδίδεται αυτή η πράξη από το Δικαστικό Συμβούλιο. Εντάξει όμως, δεν είναι σε βαθμό κακούργημα, σε βαθμό πλημελήματος. Δεν ξέρω τώρα, αυτό εμένα μου θυμίζει κάποιο είδου μυθεπιδατισμό. Εδώ άνθρωποι διαγράφονται από τα κόμματα γιατί είπαν μια λάθος λέξη, πούμε τώρα. Αντίθετα, εδώ φαίνεται ότι οι άνθρωποι διατηρούνται. Ενώ έχουν διατηρούνται και υποστηρίζονται, ενώ έχουν παραπεμπτικά για κουργήματα που σχετίζονται, έτσι, και πλημελήματα που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων τους. Τώρα, αν για τον κύριο Τσίπρα αυτό είναι κανονικό πράγμα και είναι ο τρόπος με τον οποίο φαντάζεται ότι θα ασκεί την εξουσία με αυτόν τον τρόπο και έτσι θέλει να το κάνει, ας αξιολογείται και από τον κόσμο αυτό, τι να πω. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.